Να δείξουμε και τη χθεσινή πρόβα λίγο πρόβα του Βίκτορα Βερνίκου. Τέλεια, θα πάει άπατο, είναι προφανές. Θα βγει, δηλαδή άμα μπει στο τελικό θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που γίνεται στο τελικό. Αυτά που διαβάζουμε μας δίνουν να μην περνάμε καλά, στο τελικό. Καλά, δεν είναι να το διαβάζουμε, ναι, το βλέπω κιόλας. Λοιπόν, δεν φταίει το παιδί, είναι ένα ταλαντούχο παιδί, θα μπορούσε κτλ. Φταίει η ΕΡΤ, με εμπορικό προϊόν πάμε και πετυχαίνουμε νίκες και καλές θέσεις. Όταν μας πιάνει η ποιότητα που λένε και οι τραγουδιστές μας, παίρνουμε, να μην πω τι παίρνουμε. Αυτό που θα πάρουμε και φέτος. You know what they said. Lassos make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too. Δεκαέξι είναι το παιδί. Ναι. Σκέφτομαι τώρα τι θα πω. Ψηφίζει. Σκέφτομαι πώς θα το πω. Καλά ψηφίζει, δεν προλάβει. Θα είναι Eurovision, θα σωθεί το παιδί, θα πάρει ευθύνη. Πάντως τώρα θα πάει άπατο και τα λοιπά. Οκ, τώρα, γιατί όλοι λέμε ατάκες για να γελάσουν οι άλλοι. Εγώ ζω και από αυτό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ίσως κάποιες φορές λίγο να σκεφτούμε και το κομμάτι ότι πραγματικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είπε θα πάω στο Eurovision. Ξαφνικά έχουν πέσει όλοι να τον φάνε. Μπράβο που δεν το χτύπησες. Να σκάλα μωρό μου. Ενώ από το πουθενά θα πάει άπατο. Δηλαδή κάπως λίγο το παιδί, αν κάποιος τα δει, πες και τους γονείς του, θα μου πεις, έχεις πει και εσύ για κόσμο άπειρα πράγματα. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ίσως είναι η δική μου στιγμή που λίγο τα ξανασκέφτομαι. Τώρα ας πούμε για το παιδί, είναι 16χρονο παιδί, δεν έχει δώσει κανένα δείγμα ότι θέλει να υπάρχει, να τον παίζουν οι εκπομπές, να απασχολεί τον κόσμο. Είπε θα πάω από ένα τραγούδι. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ σύγχρονο, δεν είναι ποιότητα. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι. Τι ποιότητα, μωρέ, pop τραγούδι είναι. Ένα pop τραγούδι, είναι τη εποχή του, κάνω λάθος. Έτσι, λίγο αρπαγμένο από ξαδέρφη της Μπίλη. Αλλά δεν έχει σημασία. Ενώ είναι αυτό το στυλάκι, έχει μια πολύ ωραία προφορά στα αγγλικά που θα πάει από την Ελλάδα. Τώρα όλο αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύουμε, το είπα και χθες, γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε, προφανώς. Δεν γίνεται από πρόθεση. Το τραγούδι είναι μια χαρά. Λέμε στο παιδί καλή επιτυχία. Τώρα λέμε στο παιδί, θα πάει άπατο, 16 χρονών. Ρε φίλε, συγκεντρωθούμε λίγο. Αυτό. Όχι με τον Γιώργο. Γιατί βαριέμαι. Αφορμή. Κάπως όλοι έχουν πάθει τρέλα και βρίζουν το παιδί που θα πάει στην Eurovision και τι φρικτό τραγούδι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει τώρα, μην το κάνουμε. Καλή επιτυχία στο παιδί. Έλα. Μα έχουν και παιδιά κοντά στην ηλικία του. Θα πάει άπατο πριν δώσει εξετάσεις. Στην καρδιά. Να η Eurovision. Πιανού καρδιά είναι. Που κύλησε βαθιά. Ποιος είναι. Σαν μαχαιριά. Ξέρω. Μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά. Είχες διαρκώς τα μάτια σου κλειστά. Ωραίο να τα κλείνεις κάποιες στιγμές, αλλά τα είχες σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Με ρωτάς τι πεινώ, σε κοίτα πώς πεινώ, κι αν τα μάτια λύνω, εκτονούσε πεινώ. Υπέρλαμπρη, υπέροχη. Καλέ, κάντε ένα διάβασμα στην Αταλία. Γιατί είναι ο Ζωρό εκεί. Να δείτε το πόδι. Δείτε, φαίνεται ή από την κάμερα δεν φαίνεται. Ποδάρα. Άι, Χριστίνα του ίδιου, ωραία. Κινδύνω στο σώμα σου, μα εγώ τα θέλω όλα σου. Ξέρεις τι μ' αρέσει στο Φίβο, ότι μπήκε ένα κλειστό μπουμπούκι και εδώ άνθησε. Α, ψάρι. Σοηλέδης, Eurovision του χρόνου. Έλα τώρα πίσω. Σοκ. Με συγχωρείς να ξεκινήσω λίγο από τη Μαριάντα. Από τη Μαριάντα ξεκινάς, Δέσποινα, να φύγω. Τι να κάνω ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι είναι... Μα θα τελειώσει με σένα. Τόσο άρτιο... Σημασία αυτό έχει. Τραγούδια γράφονται, ανάλογα.
Δεν ξέρω καν ποια ζευγάρια είναι μέσα. Μπήκε και το πρώτο secret concert couple. Ναι, so my fail. Τι λέει. Ο Γιάννης, ναι, ενώ μπήκανε και καινούργια ζευγάρια. Δεν ξέρω ποιοι είναι από τα παλιά. Δεν καταλαβαίνω ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν. Όλοι αυτοί είναι παλιά. Πολύ ωραίοι πάντως. Ωραία. Σαν να είδα Eurovision. Σαν να είδα. Και η Μπέρτα. Αν δω να φοράει παρουσιαστής Μπέρτα στο Eurovision, βλέπουν όλοι η Νικόλα. Σίγουρο. Είμαι η Αρετή. Μπράβο. Από Χανιά ήρθα. Α, Κρητικοπούλα. Έχω μία επιχείρηση. Ζαχαροπλαστείο. Ωραία. Και πρόσφατα έβγαλα και δίπλωμα λεωφορείου. Για να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Σου κοιτάξω μόνη σου, Αρετή. Ουάου. Ούτε που θυμάμαι. Έκανε φόκου. Πήγα τελικά. Ω, με σκλαβώνετε. Σαν πρόσωπο καλός είναι, αλλά... Λίγο κοντός για μένα, δεν θα μπορώ να φοράω τα κούνια. Πολύ δύσκολο. Καλύτερα μόνη σου παρά με τα κούνια. Δεν ξέρω, θα δείξει. Δεν ήξερε ότι έπρεπε. Δεν μοιάζει λίγο τη μαμά τη Ρέιτσελ στον κλειστό. Αυτή τη τραγουδίστρια στην ωραία φωνή είναι ίδια. Για να μετακομίσουν είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Όχι, όχι ποτέ. Δεν ήθελα να παντρευτώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα παιδάκια είναι. Ευτυχία. Παιδάκια... Δεν θεωρώ ότι όλοι γεννηθήκαμε για να γίνουμε γονείς και για να παντρευτούμε. Οι τουαλέτες που είναι. Θα ήθελα να πάρω τους κολλητές μου και να πω παιδιά, τι μου τα φέρανε αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν μου φέρανε ένα τρελό να συνεννοηθώ. Τι, δεν μπορώ, πλήττω. Δεν μπορώ, φίλε. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ και το φαγητό μου. Σας αφήνω και το λογαριασμό και οπότε είστε έτοιμοι. Ω, τώρα τι έγινε. Θα μου επιτρέψει να πληρώσω εγώ, έτσι. Πάλι καλά που έκανε κίνηση να πληρώσω. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση εγώ πρώτο ραντεβού να κάνω κίνηση να πληρώσω με τίποτα. Γιατί? Ξαναβγείτε δεύτερο ραντεβού. Εγώ απαντάω. Δεν νομίζω. Δεν υπήρξε χημεία. Συμφωνείς, Τραγουδάρα. Πάντως εδώ πέρα να πούμε ότι θέλω να ακούσουμε λίγο πάντα σαν παρατηρητές για να καταλάβουμε τι είπε η γυναίκα. Η κυρία, τι είπε η κυρία. Η γυναίκα, ναι. Τι είπε, ότι είναι και τόσο κοντός, δεν μπορώ να φοράω τα κούνια. Στην ερώτηση πριν πόσο καιρό είστε μόνοι, ούτε που θυμάμαι. Άρα επιλέγει η γυναίκα αυτή να μην δώσει κάποια ευκαιρία, γιατί πήγε ήδη αρνητικά. Τον είδε που δεν ήταν στο ύψος το ιδανικό του τακουνιού της και κατευθείαν τον ακύρωσε. Ο άλλος ο κύριος πήγε λίγο σάλιμο κοντόρος με την γραβάτα, παιδιά, ή την κλείνουμε κανονικά ή αν την έχουμε τσενιγμένη. Κρατάμε και ένα μπουκάλι ότι το έχουμε πιει, τίποτε, παίζουν εδώ μόνοι. Εδώ μια άλλη παιδική παράσταση, την παρακολουθεί η Βάνια. Πολύ καλά πηγαίνουμε, μπράβο. Είμαστε μολ. Σοπ είναι σοπ. Γίνονται πολλά παράλληλα. Τι έγινε. Σήμερα, σε περίπτωση που χάσουμε, θα ήθελα πολύ να με ψηφίσετε όλοι, γιατί με όλα αυτά που έχει κάνει, που λέει ο Σπύρος σε άτομα που ψάχνει και λέει να μην μου κάνει παρέα και όλα αυτά, έχω κουραστεί γενικά λίγο εδώ μέσα. Μαζί με τον Σπύρο και τον Νίκο Μπάτζη, θα ήθελα κι εγώ να βγω στον τάκο. Ελάτε, κόσμε, να κοντραριστείτε για το προσωπικό μου καπρίτσιο και το προσωπικό μου εγωισμό να διώξω το Μαρτίκα. Εγώ σε αυτό, Νίκο μου, δεν συμμετέχω. Μπορείς να καλύπτεται εδώ πέρα, όπου μιλάς στην ελληνική, να τον πας εκεί που θες. Στο δίνω πολύ. Αυτή τη βδομάδα πήγες να στήσεις... Τα ψέματα σου δεν τα ακούει κανείς. Κοιτάς όλους κατάματα. Με αυτή την αθωότητα που πουλάς και τη θυματοποίησή σου ανά πάσα στιγμή και έτσι προσπαθείς να μανιπουλάρεις τους συμπαίκτες σου και τον κόσμο. Μια φθηνή αντιγραφή σου. Από το 21. Επαναλαμβάνεται και τώρα. Αν θα πεις αλήθεια, θα κάτσω. Όπως έχεις στήσει και την ψηφοφορία της Ελένης Χαμπέρης και όλα τα άλλα. Κάτσε κάτω. Αν θες να πας μακριά, παίξε έντιμα. Είναι ένας άνθρωπος 45 χρονών που δεν μπορούσε λογικά να κάνει διάλογο. Έζησα το σκοταδισμό και την επιθυμία σου να μαυρώνεις, να εκθέτεις, να σπηλώνεις δυνατούς χαρακτήρες. Μη φοβάσαι που θα φύγει η μάσκα από πάνω σου. Αγάπη, δεν το παρακολουθώ. Γιατί είσαι ανέντιμος, έτσι εξέδεσαι στο Μάριο, έτσι εξέδεσαι στους πάντες. Ποιος φεύγει, πες. Τα πιο μεγάλα ψέματα τα λες πίσω από τα πιο αθώα βλέμματα. Ψεύτικα είναι τα λόγια σου, κι από τα μάτια σου ψεύτικα δάκρυα κυλάνε. Ψεύτικα είναι τα λόγια σου, εγώ όμως χωριά σου.
Πολύ ωραία εικόνα στήσατε. Δεν έχω νιώσει πιο μίζερα στη ζωή μου. Και πιο στενάχωρα, μου θυμίζει το πρώτο μου σπίτι στην Κυψέλη. Πολύ εντυπωσιακό. Έχει αυτή τη ζεστασιά 20 τετραγωνικών. Δεν κατάλαβα γιατί δεν το παρακολούθησα. Δεν είναι θέμα εξυπνάδα εννοώ. Ποιοι είναι υποψήφοι, ο Μπάρτζη. Κομέτι κουάτρο, μιλά Μπάρτζη. Ναι. Όμα, έλα. Ναι, σπάζω κλαμπάνια σου. Ο Μαρτίκας, ο Ασημακό Μπονγκό. Και η Ρία. Στεναχωρήθηκα για τη Ρία. Πρώτη φορά δεν είναι η Ρία. Πρώτη, δεύτερη. Δεύτερη. Φαρμακερές καμιά φορά. Καμιά φορά φαρμακερές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουν εναντιωθεί. Έχουν εναντιωθεί όλοι στον Μπάρτζη. Όλοι, ε. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατός. Κάπως τον εφοβούνται. Η άλλη, γιατί μου λέει σχόλια, το βλέπεις Αγγελική εσύ. Αλήθεια το βλέπεις. Το βράδυ. Εσύ κόβεις τα αποσπάσματα. Α, να ξέρω να αλλάξω άνθρωπο, γιατί αυτά τα αποσπάσματα πρέπει να αλλάξουν με δημοσιογράφο. Σε έδωσε, αγόρι μου. Σε έδωσε η κυρά σου. Σίχα μας. Φτιάχνουν το καινούριο τη σπίτι, μόνη της θα το φτιάξει. Unfollow τον έκανα όμως τελικά. Εγώ έγινε unfollow από την μια πλευρά, καλά έκανε και η εγώ θα είναι σολάβηση από χθε το απόγευμα που κάναμε τη συνέντευξη που έλεγε ότι δεν είναι τσακωμένοι και δεν πρόκειται να κάνουν unfollow ένα άλλο. Αλήθεια τώρα το ρωτά. Ρωτάω. Τι μπορεί να συμβεί σε ένα απόγευμα. Αυτό τι σημαίνει. Καλά, εγώ έχω κάνει 100, ήμουν η αγαπημένη σου Λας Γκλάμου μια περίοδο. 10 λεπτά σημαίνει. Έκανα follow unfollow. Δηλώνει δημόσια όλα τα πορτοφόλα. Δεν πρόκειται να κάνουν unfollow και μέσα στο γράμμα. Έκανα εκείνο unfollow ή block. Φόλα πορτοφόλα. Κάνει μπλοκ. Φαίνεται και από τους δύο. Φαίνεται και από τους κατά. Εδώ οι δρόμοι της φωτιάς γιατί παίζονται. Αυτό θα γίνει. Κατερίνα, είναι νέα διάσταση αυτό που γίνεται. Εγώ έχω εντρυφήσει αυτά. Ακούστε με. Ναι, εσύ κάνει παραπάνω. Την έκανε μπλοκ ο Σχίτας. Μπορεί δηλαδή η καημένη Αλεξάνδρα να μην ήξερε τίποτα. Η καημένη έτσι όπως το λες και έτσι. Ναι, παιδιά, η κοπέλα τον είχε φόλο και αυτός την μπλόκαρε. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να σβήσει ένα κεράκι. Εγώ. Έχουμε άλλο γάλλον. Εγώ. Τι φώνα... Τον φώναξες, ρε. Τον φώναξες, ρε. Εμένα. Εδώ είναι από εδώ. Είναι η ομάδα. Καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Έλα. Πολύ καλό όλο το κρου. Το κρου δεν είναι φλου. Καλά. Εμείς πώς βγαίνουμε τόσα χρόνια. Αποτύχει είναι η απάντηση. Μην ετοιμαστείς. Δεν παρακολούθησα. Έκανε. Μίλησα με τον Στάθη να σας πω. Ναι! Ναι! Είναι καλά τα φιλιά του. Τώρα πείτε. Δημήτρη, μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ για το 23. Συγγνώμη, τελικά έκανε. Ναι. Ο Στάθης. Άκου τώρα γιατί συζητάμε. Εντάξει. Η κουβέντα που κάναμε στο γραφείο Αγγελική, άκουτε. Ο Στάθης λοιπόν έκανε μπλοκ στην Παναγιώταρο. Δεν είμαστε λαό. Δεν υπάρχει κράτος. Κανονικά έπρεπε. Αν με ρωτάτε. Ναι. Λάθος σας. Έπρεπε να μεταφερθούν οι εκλογές. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ένα γεγονός όπως το unfollow του Στάθη, ας πούμε, στην Παναγιώτερο, είναι λιγότερο σημαντικό από τις εκλογές που γίνονται κάθε 4 χρόνια με τα ίδια αποτελέσματα. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει καμιά βόλτα εδώ στα Μελίσια να περιμένω να του πω αυτό το πρόβλημα σαν το σχηματάρι. Μήπως το λύσει, τι να πω. Να είναι καλά τα παιδιά. Πολύ στεναχωρήθηκα. Έχουμε και τον άλλο χωρισμό που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τον Στάθη Σχίζα και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Στάθη, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά. Τα προσωπικά σου είσαι καλά. Με την Αλεξάνδρα. Τι. Ο χωρισμός είναι οριστικός. Αδερφέ μου, τώρα δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Αλήθεια είναι. Με φαίνεις σε λίγο δύσκολη θέση. Γιατί μιλάει έτσι. Μετακομίσει και σε νέο σπίτι. Καβάλισε. Μετακομίσει, ναι. Ξανά έχει φεύγει. Εσύ είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, αδερφέ μου, αλήθεια. Είσαι έτοιμος να προχωρήσεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα. Βρε, τι ρωτάς! Καλά, αδερφέ μου, αλήθεια. Ευχαριστώ που ήρθατε. Τι καλά κάνει. Δεν είπε και πολλά. Ναι, αλλά δείχνει στεναχωρημένος, παιδιά. Α, μπράβο. Στεναχωρημένος, δηλαδή... μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Η αλήθεια είναι ότι από την στιγμή που επέστρεψε... κουράστηκε να τη σηκώνει. Το κλίμα δεν θύμιζε αυτό που είχαμε συνηθίσει. Η ερώτηση, είσαι καλά. Παίρνει ένα σχόλιο. Θα μπορούσε φυσικά να το σταματήσει, να πει παιδιά, μην το παίζετε. Ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε μια εκπομπή που δεν θα κάναμε. Όχι, ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Πόσο δικαίωμα. Έχουμε χάσει πολλά, αλλά δεν πειράζει. Μπερδεμένος είμαι, εσύ δεν φταίς πουθενά. Μπερδεμένος είμαι και θέλω χρόνο ξανά. Μπερδεμένος είμαι και ίσως φύγω μετά. Ερωτευμένος δεν είμαι, μα θέλω να σε καλά. Ωραίο! Θα κάνετε το καλοκαίρι περιοδεία, θα κάνετε εμφανίσεις. Κάνουμε ήδη. Όχι, νηστική, όχι. Αλλά θα κάνετε. Θέλω να σου πετύχω έτσι καλοκαίρι να κάνω και να τραγουδείς το τραγούδι αυτό, ο Μπερδεμένος, να έχεις πιει και λίγο τα ποτά και να κάνεις ένα ωραίο γάθμα. Την Κυριακή στο Σάντσες. Την Κυριακή στο Σάντσες. Την Κυριακή στο Σάντσες έρχεται η Ρούλα κάπου εκεί. Το κορίτσι. Έρχεται η Τζότζετσιν. Δεν μπορούμε. Σας έχει κατά πόθος. Βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ, παιδιά, δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε. Όχι, πρόσεξα. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω. Λένε τα νέα τους οι άλλοι. Ρε παιδί μου, ναι, στείλανε ρεπόρτερ η Θεή. Καλά έκανε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, και οι ερωτήσεις λίγο, ρε παιδιά, δεν πρέπει να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Πραγματικά, μας σκεφτούμε λίγο τον εαυτό. Πάω εγώ σαν δημοσιογράφος να κάνω ερώτηση. Δεν πρέπει να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου. Πώς θα ήμουν εγώ. Λέει, το παιδί αυτό έχει χωρίσει, μάλλον. Φαντάζομαι εννοώ. Ποιο Χρήστο, αφού είναι ο Σχίζας. Ποιο... το δημοσιογράφο. Δεν ξέρω αν έχει χωρίσει ο Χρήστος. Τα είχε. Δεν ξέρω. Τι με νοιάζει. Θέλω να πω, κάποια στιγμή θα τα είχε. Ωρε φίλε κάψιμο, λυτρώστε μας. Καλεσώστε με. Κόλαση στο Fame Story. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν, τι περιμένεις να σου απαντήσει κάποιος που είναι φρεσκοχωρισμένος, αν είναι έτοιμος να συνεχίσει τη ζωή του, γιατί να επιβεβαιώσει. Ρε παιδιά, δεν είναι νέα αυτά, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν είναι νέα, μα δεν θες να τα μοιραστείς. Να μην ασχοληθούμε με τι, να πάμε σπίτια μας. Να γίνει ερώτηση πώς είσαι αφού θέλουν τόσο πολύ να μάθουν, λες και τους καίει ο Στάτης αυτή τη στιγμή, απλά συμβαίνει το παιδί να είναι το νέο, ξαφνικά παίζουν όλη τη σχέση αυτή και ο Γεωργιάδης που είναι φίλος και με τους δύο ήτανε, πια δεν πιστεύω, που τα λέει και όλα. Θέλω να πω, δηλαδή, είσαι καλά, πώς είσαι, δεν θέλω να μιλήσω, ωραία, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Δεν το καταλαβαίνω ότι αυτά που προτείνω δεν έχουν να κάνουν με την τηλεόραση. Γι' αυτό θα φύγω. Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν μπορώ. Χειροκροτάς πρώτη. Θα σε βλέπω στα φανάρια. Στο Μαρούσι. Για πολύ. Πάμε. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Τι άλλο να κάνω πια για να έχουμε καλεσμένη τη σπουδαιότερη λαϊκή Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Καλά το πάω. Την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τίνα Τάρνερ νόμιζα. Γιώργο μου. Είναι πολύ καλή. Είσαι πολύ χαρούμενη, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σου πήρε αρκετά χρόνια. Ποιο? Να χαρείς που ήρθες. Θα τα πούμε όλα, γιατί οφείλουμε να τα πούμε, ναι. Υπήρχε κάτι μεταξύ μας, το οποίο ουσιαστικά ήταν άνευ λόγου και αιτίας. Είσαι πολύ καλός φίλος, δηλαδή εγώ χαίρομαι που κάνουμε παρέα. Πότε γύρισε, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το μυαλό σου. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν στο ρώτα, αλλά μου στέλνουν μηνύματα και τα έχω δει. Μου λένε αν σε πείραξε το γεγονός ότι κουμπάρος η Ελένη Μενεκάκη δεν ήρθε. Στην έκθεση του. Πολύ καλό φίλο. Είναι άλλο ο Γιώργο στην παρέα μα. Είναι άλλο. Θέλω αυτό. Σα παρακαλώ. Κλείστε όλε τι κάμερε και αφήστε μόνο τη δική μου. Αυτά που ρωτάει τώρα είναι άκυρα. Σα τα λέω. Είναι καλό παιδί. Είναι ευγενή. Είναι δηλαδή όλε οι γυναίκε θέλουν τον Γιώργο. Γιατί μπορεί να γεννήσει, του έκανα την ερώτηση τώρα. Ναι, όχι, πα τώρα να μου βάλει τώρα εμένα τρικλοποδίασμα. Γίνεται από το μα δεν γίνεται. Γιατί δεν ήρθε η Ελένη στην έκθεση. Δεν ήρθε.
λευκό και συριανό. Κανείς του δεν αφήνει πρώτη αδιανό. Αρχίζει στροβιλίζει ο κύκλικος χορός. Γυρίζει όλη την πλάση, ο ίνος ο λευκός. Δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Φωνάζει το χωριό. Μπράβο! Τι να καταλάβω, ότι ο Γιώργος είναι μια άλλη προσωπικότητα στην τηλεόραση. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό, δεν κουράζεται και καθημερινά να είναι μια άλλη προσωπικότητα δύο ώρες, τρεις. Μπορεί να τον θέλουν, παιδιά. Τι με νοιάζει, πού ξέρω, ξέρω την προσωπική του ζωή, δεν τη λέει, ρωτάει τους άλλους. Θέλω να πω, αλλά αυτό πάντως δεν ήταν ωραίο που τη ρώτησε. Που δεν απάντησε, δεν ήταν ακόμα καλύτερο βέβαια. Θα θέλαμε, άμα γίνει ερώτηση, απάντα τη ρε φίλ. Μάθαμε. Το εδεν ήρθε, το εδεν πήγε, δεν απάντησε. Το καλάμι είναι η λέξη και ο χρόνος συνεχίζει από ρούκ. Δεν την ξέρω. Παρουσιάζεται Ελληνίδα. Καλάμι. Ωραία, εκεί που είχαμε πάει για φαγητό που δεν μπορώ να πω. Ονομία, ωραία. Έχει διάφορα. Τι είδος. Θαλασσινά. Ναι, τι είναι αυτό. Εκεί το θαλασσινό που είπες, πες το. Τι, καλαμαράκια. Άλλο το βασικό. Χταποδάκι, χταπόδι. Όχι, το βασικό. Μπαρμπούνια. Ναι, τι είναι αυτό. Ψάρι. Μπράβο. Το ψάρι. Το ψάρι. Όχι. Λοιπόν, το καλάμι ήταν η λέξη. Η γοργόνα, παιδιά, είναι η λέξη μας. Είναι παιδικό με κόκκινο μαλλί και ουρά. Φραουλίτσα. Και ουρά μακριά, το βλέπουμε παλιά. Μαρσουπιλαμί. Όχι. Έλα, μακρύ μαλλί μες στο νερό. Α, η Άριελ. Μπράβο, πάμε. Ωραίο. Κατά και που πάω. Έλα, δεν μιλάω. Παιδιά, δεν γίνει.